Βασίλη, ζούμε για να σε ακούμε. Σου υποσχέθηκα και κάποια άλλα σλόγγαν με τα διαφημίσεις. Τι να πρωτοπώ δηλαδή, Βασίλη. Τα σλόγγαν διαδέχονται το ένα μετά το άλλο όλων αυτών που σε ακούνε και σε αγαπάνε. Και εγώ, αν το θέλεις, πολλές φορές βγάζω δικά μου σλόγγαν όταν σε ακούω εκεί με σπίτι ή σε βλέπω σε συναυλίες σου. Έχεις πράξει λοιπόν πολλές ικανοποιήσεις στην πορεία σου πέρα από τις καλλιτεχνικές επιτυχίες. Ναι. Είναι συγκινητική η αγάπη του κόσμου. Και δεν είναι μόνο των νέων παιδιών, είναι και η εμπιστοσύνη των μεγάλων σε σχέση με τα παιδιά τους. Και τα παιδιά εκδηλώνονται με πολύ ωραίους και ευρηματικούς τρόπους. Γιατί τα παιδιά αυτά είναι τα παιδιά που σκέφτονται. Άρα θα είναι ευρηματικά και χαρισματικά παιδιά. Δεν θέλω να τα κολακεύω, αλλά πραγματικά το κοινό είναι πολύ ευαίσθητο. Και κάνουμε συντροφιά. Ανταλλάσσουμε μεταξύ μας τις ευαισθησίες σαν παιχνίδι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι πραγματικότητα αυτό. Μα έτσι μόνο σε νιώθει και ο απλός άνθρωπος, τον καλλιτέχνη, ως δικό του άνθρωπο. Σε κάθε συναυλία, σε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτός είναι ένας τομέας που δεν τον έχουμε πει. Και οπουδήποτε αλλού, έρχονται για να περάσουν όμορφα. Όχι απλά για να, πω, για να πάνε να δουν, ξέρω εγώ, ένα είδωλο ή ένα κάτι. Πραγματικά περνάνε πολύ όμορφα. Γι' αυτό και το, βέβαια, η ποσότητα του κοινού είναι αμύωτη. Αντίθετα, είναι αυξανόμενη σε όλα αυτά τα 27 χρόνια. Και είμαι ευτυχής γι' αυτό. Γι' αυτό και εγώ μίλησα για αυθορμητισμό. Ναι. Μίλησα για τόσα πράγματα. Δεν είπα ακόμα για το ότι αυτοσχεδιάζεις κάθε φορά. Δεν χρειάζεται να τα λέω, Βασίλη. Είναι γνωστά, είναι αυτά. Ναι, γιατί είναι αυτό ο σαρκασμός που ξέρουν και τα παιδιά μου. Λένε διάφορα, τους λέω διάφορα. Είναι και αυτά είναι για πολύ τα ωραία, οποία ναι. Σε έχουμε αγαπήσει, Βασίλη. Μία από τις καλύτερες, φαντάζομαι, ικανοποιήσεις της ζωής σου είναι και η κορούλα σου. Θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια. Κοίταξε. Νομίζω ότι εγώ πάντα ήμουνα με τις μειοψηφίες και με τις μικρές κοινωνίες. Αν σκεφτείς ότι η οικογένεια είναι η μικρότερη κοινωνία, πάντα ήθελα να είχα οικογένεια. Και είμαστε μια χαρά. Σε μεγάλη φυσική ηλικία κατόρθωσα να έχω και ένα παιδί και ένα καλακελένη που μας το χάρισε. Σου και στους δύο. Μικρή. Εγώ έτσι το βλέπω. Η Ελένη βλέπει ότι μοιάζει σε εκείνη. Τώρα πως έχει το δίκιο, έχουμε και οι δύο μάλλον. Τραγουδάει. Τραγουδάει καθόλου. Τραγουδάει, ναι. Τραγουδάει, αλλά με ντρέπεται. Γιατί ξέρει, έχει συνειδητοποιήσει πια, είναι 6 χρόνο κοντά. Έχει συνειδητοποιήσει τι σημαίνει ότι ο μπαμπάς τραγουδάει, γιατί την έχω φέρει στις απογευματινές παραστάσεις που είχαμε στη Σφεντόνα. Και ντρέπεται. Αλλά την ακούω κρυφά, δεν την κόβω. Ξέρει. Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, θα ήθελα, Βασίλη μου, να μου πεις ποια αγωνία σου δεν έχει τραγουδήσει ακόμα. Κοίταξε να δεις, κοντά με 500 τραγούδια που έχω τραγουδήσει, νομίζω οι αγωνίες είναι όλες τραγουδισμένες, αλλά ευτυχώς οι αγωνίες συνεχίζονται και θέλουν καινούργια τραγούδια για να εκφραστούν. Βασίλη μας, Βασίλη Παπακοσταντίνου, θέλω να σε ευχαριστήσω για τη μοναδική τιμή και χαρά που μου έδωσες, Βασίλη μου, να είμαστε σήμερα εδώ, να σε φιλοξενώ στην εκπομπή μου. Σου εύχομαι εμπνεύσεις. Αν και είμαι σίγουρος ότι καλύτερο. Δεν χρειάζεται καν να στο πω εμπνεύσεις, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα μας συντροφεύεις για καλές, πάρα καλές πολλά εμπνεύσεις. Χρόνια. Το καλύ, είναι η καλύτερη ευχή. Ναι. Δεν χρειάζεται καν να πω καλή επιτυχία στην καινούργια δισκογραφική δουλειά, γιατί είναι ήδη δεδομένη. Και θα ευχηθώ και κάτι ακόμα προς τον κόσμο και προς όλους μας. Εύχομαι λοιπόν όλος ο κόσμος να μπορεί να αγαπηθεί όπως έχει αγαπήσει τον Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Φόβο, να είσαι καλά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω βέβαια Βασίλη μου και οι δυο μας, γιατί μήπως σου άρεσε πάρα πολύ ο χώρος. Τη διοίκηση του ΟΣΕ μας παραχώρησε αυτόν τον καταπληκτικό χώρο, το χιτήριο. Όπως βλέπεις, σταμάτησαν τα τρένα. Βέβαια, κάποιο πέρασε κάποια στιγμή και με μεγάλη χαρά δέχτηκαν να είμαστε σήμερα εδώ. Μόλις άκουσαν βεβαίως ότι είναι και ο Βασίλης από Κωνσταντίνου. Ευχαριστούμε και λοιπόν δεν τη είναι διοίκηση. Όμως, και δεν είναι και, να την ευχαριστήσουμε, αλλά και δεν είναι μόνο στο Βασίλης. Είναι με τους μουσικούς του. Με τους μουσικούς του, να ευχαριστήσω βεβαίως το φύλαγα για το τέλος. Ναι. Παιδιά, να είστε πάντοτε καλά. Πάντως, Βασίλη, μας έφτιαξε τη διάθεση. Να το ξέρεις απόψε, μας έκανες και νιώσαμε πάρα πολύ όμορφα και φαντάζομαι το ίδιο να αισθάνθηκε και ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Και εγώ αισθάνομαι όμορφα. Αφού σε ευχαριστήσω. Αισθάνομαι όμορφα που είμαστε μαζί και που τραγουδάμε σε αυτό το χώρο. Φίλοι μου, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για μία ακόμη φορά για να υπερασπιστούμε μέσα από το πρόγραμμά μας το καλό ελληνικό τραγούδι. Βασίλης Παπακοσταντίνου, τι άλλο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας βέβαια για την ερχόμενη Κυριακή.
πάντοτε στην Ετένα. Οι συνεργάτες μου, ο σκηνοθέτης ο Μιχάλης Σονταΐς. Και εγώ σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσετε. Βέβαια, το πρόγραμμα Βασίλη θα το κλείσει εσύ θα δούμε, με δύο ακόμη δύο αγαπημένοι τραγούδια. Να είστε καλά. Και να στείλω κι εγώ μια ευχή στους Έλληνες του εξωτερικού και να σου πω για μία ακόμα φορά καλή αντάμωση. Καλή αντάμωση. Να είστε καλά. Γεια σας.